Η ερώτηση λοιπόν που θέλω να κάνω είναι ότι εάν ήσασταν μέσα και είχε μπει μέσα και ήταν ένας συνασπισμός του 40% ο ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχαν πολύ περισσότεροι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μέσα, μήπως υπήρχαν ικανοί τώρα βουλευτές ώστε να ανατρέψουν, να ανακόψουν αυτό το μνημόνιο? Λοιπόν, για φανταστείτε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε μια αφαίρεση. Αυτή ήταν έτσι και αφαιρετική ερώτηση. Να δούμε δηλαδή λίγο τα αντικειμενικά στοιχεία. Αυτά έχουν σημασία. Και όχι σημασία τι θέλουμε ή τι φανταζόμαστε στο μυαλό μας. Τα αντικειμενικά στοιχεία ποια είναι? Ότι πρώτον έχουμε ένα σύστημα καπιταλιστικό που λειτουργεί με σιδερένιους νόμους, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το αποδέχεται. Δεύτερον, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν πηγαίναμε και εμείς, θα άλλαζε τίποτα από αυτά τα δύο? Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν επειδή θα ήταν και το κουκουέ στην κυβέρνηση και θα φέρανε φιλολαϊκή πολιτική? Μην τρελαθούμε δηλαδή. Να μην λέω ότι δεν θα αλλάζαν οι Ευρωπαίοι, μήπως αντιστεκόταν περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, τι ακριβώς αντίσταση θα έκανε? Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν έλεγε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Λαϊκή Ενότητα θεωρούν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αδιαπραγμάτευτη. Ένα το κρατούμενο, λέει, είμαστε μέσα. Εμείς λέμε ότι μέσα δεν υπάρχει λύση. Δεύτερον, το δρόμο ανάπτυξης εδώ μπορεί να τον δίνουν με τίποτα ωραίες φρασιολογίες, δηλαδή τον καπιταλισμό, το θεωρούν και αυτόν δεδομένο. Και θα σας θυμίσω, όταν ας πούμε ήταν στο φόρτε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς αποκαλύπταμε και στη Βουλή και παντού ότι ο πρόεδρος του, ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στο Τέξας, στο Αμερικάνικο Επιμελητήριο, στο Σύνδεσμο Μελιών Βιομηχάνων, στο Λονδίνο και αλλού, διαβεβαίωνε αυτούς που έχουν την εξουσία, πώς, τα μονοπόλια, τους επιχειρηματίες, πώς θα να τους πούμε, όπως θέλετε, πέστε τους. Ότι όχι μόνο είπε ακριβώς, θυμάμαι, αυτά τα είχα πει και στη Βουλή και προσωπικά. Το διάβασα δηλαδή. Ότι με τη δική μας πολιτική, εσείς όχι μόνο δεν θα χάσετε, αλλά θα κερδίσετε. Φανταστείτε λοιπόν να πηγαίναμε εμείς με αυτά τα δεδομένα σε μια κυβέρνηση η οποία θα έκανε τι? Θα έφερε το τρίτο μνημόνιο. Αυτό ήταν αντικειμενικό να γίνει. Δεν ήταν, αν δεν αμφισβητήσεις το δρόμο ανάπτυξης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πια φαντάζομαι ότι πέρα από τις διαφωνίες που έχει με το Κομμουνιστικό Κόμμα ο κόσμος ή ένας κόσμος, τι βλέπει τώρα? Δεν μπορεί να πει δεν ξέρω τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να λέει ότι έχω ελπίδες. Αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρώπη αλλάζει. Για σκεφτείτε, αλήθεια, σας το λέω με κοινή λογική. Έλεγε η Ευρώπη αλλάζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Εμείς λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει και γίνεται χειρότερη. Ναι, αλλά ταυτόχρονα τι λέγατε και ότι δεν μπορούμε να βγούμε ακόμα δηλαδή από το ευρώ, τώρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο και δεν είναι η ώρα ακόμα και πρέπει να γίνει πρώτα αλλάζοντας το λαό. Να πάμε πρώτα-πρώτα να πάμε τι αλλάζοντας το λαό. Στο λαό πρέπει να πεις καθαρά. Εδώ υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Και αυτό λέω συνέχεια για το καπιταλιστικό σύστημα. Πρέπει να μιλήσεις ανοιχτά. Εμείς τι κάνουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Εμείς του λέμε, κοιτάξτε, αυτό το σύστημα πια έχει, θα το πω, ξεβρακωθεί. Έτσι, για να μην λέμε και ζωτικές. Δηλαδή, ας πούμε, η κρίση του 9, του 8-9 και η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση κατέριψε ένα μεγάλο μύθο που τόσα χρόνια κοίμιζε το λαό και του δημιουργούσε και ψευδεστήσεις. Ο μύθος ποιος ήταν? Ότι εντάξει ρε παιδιά, είναι το σύστημα άδικο, συμφωνούμε, δεν είναι δίκαιο, αλλά αναπτύσσεται και περνάμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Μέχρι να αλλάξει και λοιπά, είναι δύσκολο, όλα αυτά τα ξέρετε. Ξαφνικά λοιπόν μέσα σε μία νύχτα, το λέω κυριολεκτικά, αυτό το σύστημα αποκάλυψε πόσο αποκρουστικό και βάρβαρο είναι το πρόσωπό του. Τα πήρε όλα αυτά που με ματηρούς αγώνες, με θυσίες χρόνων ολόκληρων, κατάφερε να αποσπάσει εργατική τάξη και ο λαός, τα λαϊκά στρώματα. Άρα αυτό κατέρευσε. Εν μία νυχτή, ναι ή όχι? Έχουμε άδικο σε αυτό που λέμε? Επομένως τι λέμε στο λαό? Ότι πλέον δεν μπορεί αυτό το σύστημα και δεν θέλει, αλλά και δεν μπορεί να δώσει μία φιλολαϊκή απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα.